Είμαι ο Χρήστος Λάμπρης, κύρια σχολεία μου είναι οδηγός βουνού και οτιδήποτε έχει να κάνει με δραστηριότητες υπαίθριας αναψυχής. Επίσης είμαι ένας από τους ιδρυτές της εταιρείας Trekking Ελλάς που υπάρχει εδώ και 34 χρόνια και ασχολούμαι για την εταιρεία αυτή με ταξίδια για Έλληνες εκτός Ελλάδος σε διάφορες χώρες που έχουμε ταξίδια περιπέτειας για αναβάσεις σε βουνά, σαφάρι, διάφορα πολιτιστικά κτλ. Το τελευταίο ταξίδι που έκανα ήταν στα Ιμαλάια τον περασμένο Οκτώβριο. Στη συνέχεια όταν γύρισα στην Ελλάδα συνέχισα με μια έντονη δραστηριότητα πηγαίνοντας σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο στο βουνό με τους μαθητές μου. Μέχρι αρχές Μαρτίου που συναντήθηκα με τον συνέντερό μου, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ζούσε στην Ιταλία και ήρθε από εκεί με κορονοϊό χωρίς να το γνωρίζει. Συναντήθηκα μαζί του στην Αθήνα, τον πήραμε το αυτοκίνητό μου και πήγαμε στα Τρίκαλα που γινόταν ένα σεμινάριο. Φαίνεται ότι σε αυτό το ταξίδι κόλλησα κι εγώ, χωρίς ακόμη όμως να εκδηλώσω συμπτώματα. Και μετά από άλλες δύο μέρες, ο ίδιος διαγνώστηκε θετικός, το έμαθα αυτό, πήγα έκανα το τεστ και βρέθηκα θετικός. Αμέσως πήγα στο νοσοκομείο, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, μπήκα στη μονάδα λιμωδών νοσημάτων σε ένα θάλαμο αρνητικής πίεσης και αρχικά με κράτησαν εκεί για μία εβδομάδα, ελπίζοντας ότι δεν θα αυξηθούν τα συμπτώματα και δεν θα χρειαστεί να κάνω κάτι περισσότερο. Όμως, επάνω στην εβδομάδα άρχισα να χειροτερεύω, βήχοντας και βγάζοντας αφρούς με αίμα από το στόμα. Οπότε αμέσως μου ανακοίνωσαν ότι πρέπει να πάω στην μονάδα εντατικής θεραπείας. Το δέχτηκα, ήμουν σίγουρος ότι θα μπω και θα βγω πάλι. Ωστόσο, πέρασα πολύ μεγάλο διάστημα τελικά μέσα στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Δεν το περίμενα ούτε εγώ ούτε οι γιατροί. Έμενα συνολικά ένα μήνα σε καταστολή. Σε αυτό το διάστημα, από ό,τι μου είπαν μετά οι γιατροί, παρουσίασα πολλά σκαμπανεβάσματα. Ενώ υποχωρούσε η λίμωξη, έπεφτε ο πυρετός, μετά από ένα διάστημα ξανά επανερχόμουν με υψηλό πυρετό στο 40 και γι' αυτό δεν μπορούσαν να διακόψουν την καταστολή και να βγω νωρίτερα. Σε αυτό το διάστημα επίσης είχα πολύ μεγάλη πτώση νατρίου στον οργανισμό μου και από ό,τι μου είπε ένας από τους γιατρούς τώρα πρόσφατα που τους επισκέφτηκα, άλλοι 50 ασθενείς σε όλο τον κόσμο εμφανίστηκαν με τέτοιο σύμπτωμα. Ρωτώντας τους για ποιο λόγο, ενώ ήμουν σε πολύ καλή φυσική κατάσταση, δεν καπνίζω, κάνω υγιεινή διατροφή και όλα αυτά, τι μπορεί να συνέβη και με πήρε τόσο βαριά, δεν ήξερα να μου απαντήσουν. Το γεγονός πάντως είναι ότι έμεινα σε καταστολή ένα μήνα εντελώς ακίνητος και όταν συνήλθα είχα πάρα πολλά κινητικά προβλήματα. Και στα χέρια και στα πόδια, πολύ μεγάλη αδυναμία, είχα χάσει 17 κιλά, δεν μπορούσα να κρατηθώ στα πόδια μου όρθιος, πολύ μεγάλη δυσκολία, αλλά επειδή ήταν αυτή η δουλειά μου και ήθελα πάρα πολύ να επιστρέψω, να συνεχίσω να ασχολούμαι, είχα, νομίζω, μια αρκετά μεγάλη θέληση και ο ίδιος να κάνω κάποιες ασκήσεις όσο ήμουν ακόμη στο νοσοκομείο και να το παλέψω πολύ. Επίσης, βέβαια, παίζει ρόλο το ότι ήδη ήμουνα καλά προπονημένος, καλά γυμνασμένος και ο οργανισμός έχει μια μνήμη και μπορεί και επανέρχεται νωρίτερα. Στη συνέχεια ψάχτηκα μόνος μου σε ποιο κέντρο θα μπορούσα να πάω για να λύσω τα προβλήματα που μου έμειναν. Κατέληξα εδώ στο Θησέα. Περάσαμε ένα διήμερο κάνοντάς μου διάφορα εργομετρικά τεστ και εξετάσεις από διάφορους ειδικούς εδώ γιατρούς να δουν λίγο τι κινήσεις μπορώ να κάνω, τι δύναμη έχω ώστε να μου φτιάξουν το πρόγραμμα που πρέπει να παρακολουθήσω για το επόμενο δεκαήμερο. Εδώ η κατάσταση που βρήκα ήταν όπως την περίμενα πραγματικά. Αυτό που έχω να πω είναι ότι
γενικά κινητικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν σε κάποιον, είναι καλό να τα λύνει έγκαιρα και με επιστημονικό τρόπο. Αυτό είδα και εγώ, ενώ είμαι σε σχετικά καλή κατάσταση, δεν θέλω να αφήσω τίποτα, κανένα κουσούρι το οποίο θα το σέρνω σε όλη μου τη ζωή και ενδεχομένως δεν θα μου επιτρέπει να κάνω σωστά τη δουλειά μου ή όταν μεγαλώσω θα γιγαντωθεί και δεν θα με αφήνει να κινηθώ σωστά. Σήμερα είναι ο COVID, αύριο θα είναι ο LOVID, κάτι θα υπάρχει πάντα. Απλώς ψυχραιμία, όταν χρειάζεται να παίρνουμε τα μέτρα προστασίας που είναι απαραίτητα. Αυτά.